Για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες πιέσεων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φόρεσε μάσκα δημόσια, ενώ τα κρούσματα στη χώρα αυξάνονται ραγδαία. Μετά από μήνες άρνησης του να φορέσει δημόσια μάσκα για την προστασία από το νέο κορονοϊό, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε να το πράξει το Σάββατο, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed, όπου συναντήθηκε με τραυματισμένους στρατιώτες και μέλη του υγειονομικού προσωπικού. Νομίζω πως αν είσαι σε νοσοκομείο, ειδικά σε μια τέτοια περίπτωση, όπου μιλάς με στρατιώτες και ανθρώπους που μόλις χειρουργήθηκαν. Νομίζω ότι είναι υπέροχο να φοράς μάσκα, ποτέ δεν ήμουν κατά των μασκών, πιστεύω όμως ότι υπάρχει το κατάλληλο μέρος και η κατάλληλη στιγμή, δήλωσε σε δημοσιογράφους πριν την επίσκεψή του, σύμφωνα με το CNN. Ο Τραμπ πιεζόταν εδώ και εβδομάδες να δώσει το καλό παράδειγμα την ώρα που σημειώνεται εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό σε δεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ. Μέχρι σήμερα, απέφευγε συστηματικά να εμφανιστεί με μάσκα δημόσια, ο ένικος του Λευκού Οίκου και συνεργάτες του που τον συνόδευαν φόραγαν μαύρες μάσκες προσερχόμενοι στο Walter Reed, κατέγραψαν οι κάμερες του τηλεοπτικού δικτύου CNN.